Διαστάσεις επιδημίας τόσο στη χώρα μας όσο και τον υπόλοιπο κόσμο έχει λάβει η παιδική παχυσαρκία που αποτελεί πλέον ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα δημόσιας υγείας. Στην Ελλάδα το ποσοστό υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών και εφήβων υπερβαίνει το 30%, καθώς στην παρούσα χρονική στιγμή 600.000 παιδιά και έφηβοι είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει τις τελευταίες δεκαετίες να αυξάνει συνεχώς σε διαφορετικές χώρες, αλλά παρατηρείται αυξητική τάση και επομένως μιλάμε για μια επιδημία. Υπάρχει κίνδυνος ότι η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα να αυξηθεί. Και αυτό το ξέρουμε και από άλλες εργασίες, από άλλες χώρες και από αφρικανικές χώρες, όπου υπάρχει ελάττωση της οικονομικής επιφάνειας, μείωση της οικονομικής επιφάνειας των γονέων, τα παιδιά αυξάνουν το βάρος τους. Η νόσος είναι γένους αρσενικού, αφού πλήττει περισσότερο τα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια, σε ένα ποσοστό μάλιστα που φτάνει το 40%. Η σύγχρονη αυτή μάστιγα δεν έχει αφήσει αλόβητο τον παιδικό πληθυσμό της Κρήτης. Όπως έχει καταγράψει η έρευνα της Κλινικής Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στο Ηράκλειο, σχεδόν 2 στα 10 παιδιά ηλικίας 4 ετών και άνω είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Το ποσοστό διαμορφώνεται στο 7,5% για τα παχύσαρκα παιδιά και στο 15% για τα υπέρβαρα. Από τη στιγμή που είδαμε τα υψηλά ποσοστά αυτά της παχυσαρκίας, ήταν ένα πιλωτικό πρόγραμμα παρέμβασης. Αυτό έγινε σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς της πόλης του Ηρακλείου και αφορούσε τόσο τα παιδιά όσο και τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Η παιδική παχυσαρκία είναι νόσος πολυπαραγοντική, με τα αίτια του κακού να εντοπίζονται κυρίως στο σημερινό τρόπο ζωής, με τις ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες των παιδιών και τη μειωμένη φυσική δραστηριότητα. Κοιτάμε τη διατροφή τους, η οποία παρεπιπτόντως είναι σαφώς καλύτερη από τη διατροφή πολλών παιδιών στην Ευρώπη, δηλαδή τρώνε λαχανικά, τρώνε φρούτα, τρώνε ελαιόλαδο, απλά τρώνε πολύ και φυσικά τρώνε πολύ κρέας. Αλλά κρατάνε κάποια από τα παλιά στοιχεία της παλιάς μεσογειακής διατροφής. Οι επιστήμονες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου που ελοχεύει για την ενήλικη ζωή των παιδιών αυτών, επισημένοντας ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος τόσο στην πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας, όσο και στην αντιμετώπιση του αυξημένου βάρους σώματος παιδιών και εφήβων, με πρώιμη διάγνωση του προβλήματος και τροποποίηση του τρόπου διατροφής και άσκησης. Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές απειλές δημόσιας υγείας, καθότι οι επιπλοκές στις ποικίλες με τα παχύσαρκα παιδιά στην ενηλικίωση να αντιμετωπίζουν πλήθος ιατρικών προβλημάτων.